θερανίξια του λαμπρού Βυζαντινού ναού της Μεταμορφώσεως Σωτήρος στην Χριστιανούπολη. Έχουμε ο αρχαιολογικός χώρος του Ιερού Ναού. Για πρώτη φορά ανοίγει τις πύλες του και μας υποδέχεται με μια ξεχωριστή συναυλία Βυζαντινών ύμνων και παραδοσιακών τραγωδιών της 25 μελούς Βυζαντινής Χοροδίας Αθηνών υπό την διεύθυνση του κυρίου Γεωργίου Χατζηχρόνογλου, άρχοντα ημνοδού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Τα τραγούδια θα συνοδεύουν παραδοσιακά βυζαντινά όργανα του πεντομελούς οργανικού σχήματος Κανών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο Γεώργιος Χατζηχρόνογλου από οικογενειακή παράδοση ασχολείται με τη βυζαντινή μουσική και είναι κάτοχος διπλώματος με σημαντικές διακρίσεις και βραβεία. Ιδρυτής και χωράρχης της Βυζαντινής Χοροδίας Αθηνών, καθώς και συνειδητής και χωράρχης επί σειρά ετών της πολυμελούς χοροδίας βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής ποιοτείας, έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στην ελληνική, ιταλική, κυπριακή, πολωνική και καναδική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Εκτός από τις συνεργασίες του με καταξιωμένους ιεροψάλτες, έχει συνεργαστεί και με συνθέτες και μουσικούς, έντεχνους και παραδοσιακού τραγουδίου όπως ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Χρήστος Αϊδονίδης και πολλούς άλλους. Έχει τιμηθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος και του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου με το ανώρατο παράσημο τον Χρυσού Σταυρό του Αποστόλου Παύλου. Η ορχήστρα Κανών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αποτελείται κυρίως από τους καθηγητές των παραδοσιακών οργάνων της σχολής. Η ορχήστρα Κανών γεννήθηκε ταυτόχρονα με τη Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής όπως ο Μερίκος Παπάζογλου, ο Πέτρος Γαϊτάνος, ο Βασίλης Αλέας και άλλοι. Το μεθυστικό κλαρίνο με συνοδεία τις μουσικές από το Σαντούρι, το Κανονάκι, τα Λαούτα και τα Κουστά θα μας ταξιδέψουν την Παρασκευή 8 Ιουλίου και ώρα 9 στο προάβιο χώρο του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Χριστιανούπολη και ώρα 9 με την μελωδική πορεία από τη Μωρία στην πόλη. Ο Δήμος Τριφυλίας και η Κοινοφελής Επιχείρηση έχει την τιμή να σας προσκαλέσει όλους σε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι και θα χαρούμε πολύ να είστε όλοι μαζί μας.